Το πρωί του Σαββάτου στο επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποιήθηκε η 21η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιμελητηρίων. Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών, Χριστόφορος Παπαϊωάννου, μιλά στην τηλεόραση του Σέντρ για τη σημαντική αυτή εκδήλωση. Μια σημαντική προσπάθεια που πρέπει να γίνεται. Αφιερώνουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας που αυτή η αξιέπαινη πράξη μπορεί να σώσει μια ζωή. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε νέους αιμοδότες και για πρώτη φορά αλλά και ηλικιακά νέους αιμοδότες. Πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο, να δείχνουμε την κοινωνική μας προσφορά. Γιατί όπως σας είπα και πριν, με μια τέτοια κίνηση των 10 λεπτών μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Υγιές αξίες μας έχουν μείνει και μία από αυτές τις αξίες είναι μια τέτοια κίνηση, μια αιμοδοσία. Που όπως είπα και πριν και το ξανατονίζω, μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Πάντα μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του. Εμείς είμαστε απλοί στρατιώτες, να το πω έτσι, που βοηθάμε το νοσοκομείο τις ανάγκες που έχει. Δυστυχώς οι ανάγκες για αίμα είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό το έργο. Σχετικές δηλώσεις για την εκδήλωση έκανε τόσο ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης, όσο και ο πρόεδρος της Λέσης Φιλάθλων Καβάλας Γιάννης Προμούσας. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι οι επιχειρηματίες, όσοι έχουν δυνατότητα να δώσουν αίμα και έχουν χρόνο, είναι 5 λεπτά από τη ζωή τους. Το αίμα νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό αγαθό το οποίο μπορούμε να το δώσουμε όλοι μας για να βοηθήσουμε συνανθρώπους. Και σε περίοδο κρίσης να υπενθυμίσω ότι η χώρα μας εισάγει πολύ μεγάλες ποσότητες αίματος, κυρίως από την Ελβετία. Επομένως, θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και αν μπορούμε φυσικά να δώσουμε αίμα, δεν κοστίζει τίποτα, δεν παθαίνουμε κάτι. Η 21η αιμοδοσία, όπως το είπατε, 21 φορές γίναν. Συνεχίζουμε εμείς το έργο μας, συνεχίζει ο Σύλλογος Αιμοδοσίας με την ίδια ζέση, με την ίδια ζωντάνια να προσκαλούν τους επιχειρηματίες και όχι μόνον να δώσουν αίμα στην αίθουσα του Μελητηρίου σήμερα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα. Η Φιλάθλων Καβάλας είναι παρούσα σε κάθε τέτοια όμορφη δραστηριότητα. Τη στηρίζουμε και προσπαθούμε με την συμμετοχή των μελών μας να βοηθάμε και εμείς, διότι είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα, είναι υγιείς και μπορούν να δώσουν αίμα, να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι σε κάποια στιγμή της ζωής τους βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Επενούμε τα μέλη του επιμελητηρίου για αυτή την αξιόλογη προσπάθεια και όλους τους εθελοντές εδώ πέρα και πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα έτσι ώστε να στηρίζουν όλοι οι καβαλιώτες τους τέτοιου είδους προσπάθειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρεις 10 λεπτά από τον χρόνο σου για αιμοδοσία, αναφέρει ο Σπύρος Πολίτης, ο οποίος αποτελεί χρόνια κομμάτι του σημαντικότατου έργου που επιτελεί η ελληνική ομάδα διάσωσης σε τέτοιες εκδηλώσεις. Η ελληνική ομάδα διάσωσης πάντοτε παρών σε τέτοια εθελοντικές δράσεις, πάντοτε δίνουμε αίμα. Το αίμα είναι στην ουσία 10 λεπτά από τη ζωή μας. Προσφέρεται, δεν πουλείται, δεν κάνει. Οπότε ο κόσμος πάντοτε έχει ανάγκη από αίμα. Και η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι εδώ πέρα και για να αιμοδοτήσει, αλλά και ό,τι χρειαστεί, βοήθεια του νοσοκομείου, οι νοσηλεύθερες και όλα αυτά.